Για το πού βρίσκεται σήμερα ο αγροτικός μας κόσμος, θα συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και υπεύθυνη του αγροτικού τομέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Και εγώ, κύριε Καρυπίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Πού βρισκόμαστε, ποια είναι η κατάσταση, κυρία Τελιγιορίδου? Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Αυτό που είπατε πριν για το κόστος παραγωγής δυστυχώς δημιουργεί τεράστια οικονομική ασφυξία στο σύνολο των αγροτικών επιχειρήσεων της χώρας. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και πολλές κινητοποιήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τις 12 Δεκεμβρίου. Κινητοποιήσεις όπου οι αγρότες, ιδιαίτερα στην Θεσσαλία, που πέρα από όλα τα γενικότερα προβλήματα έχουν και τα προβλήματα από τις τελευταίες καταστροφές που υπέστη η Θεσσαλία, κινητοποιούνται στον Πλατίκαμπο, στην Αγιά, στην Ελασσόνα, στην Καρδίτσα και στις αρχές του χρόνου, 10 με 15 Ιανουαρίου, υπάρχουν προγραμματισμένες αγροτικές κινητοποιήσεις και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αντιμετώπιση της πολύ μεγάλης ακρίβειας που παρατηρείται στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα αγροεφόδια, στα λοιπάσματα, στις ζωοτροφές, γενικότερα σε όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο. Από την άλλη πλευρά, πέραν του ότι δεν αντιμετωπίζεται αυτή η πολύ μεγάλη ακρίβεια, δεν υπάρχουν δίκαιες και οριζόντιες αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί και τις φυσικές καταστροφές. Και έχουμε το αποτέλεσμα, έχουμε επίσης και τις πληρωμές οι οποίες έχουν γίνει, κύριε Καρυπίδη, οι οποίες υπολείπονται κατά πολύ τις πληρωμές και τις επιδοτήσεις των προηγούμενων χρόνων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η βασική ενίσχυση που δόθηκε τέλος Οκτωβρίου για την προκαταβολή του 70%. Υπολείπεται κατά 88 εκατομμύρια ακόμη και από τα μειωμένα ποσά που προβλέπονται από το στρατηγικό σχέδιο που όρισε η κυβέρνηση. Εδώ να ενημερώσουμε και τον κόσμο που δεν ασχολείται με τα αγροτικά ότι, για παράδειγμα, στη βασική ενίσχυση η κοινή αγροτική πολιτική έδινε 1 δισεκατομμύριο 67 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και με το νέο εθνικό στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης αυτό έγινε 830 εκατομμύρια. Δηλαδή ήδη έχουμε 230 εκατομμύρια λιγότερο, αλλά και πάρα πολλά προβλήματα διοικητικά που έχουν προκύψει από τις εφαρμοστικές που εξέδωσε το Υπουργείο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που στην προκαταβολή είχαμε επίσης 88 εκατομμύρια λιγότερα από τα προβλέψιμα, ήδη, ναι, όπως σας είπα, μειωμένα. Τώρα λένε ότι θα υπάρξει μια διόρθωση στην ολοκλήρωση της πληρωμής, πέραν δηλαδή της προκαταβολής. Όμως όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Να πούμε ότι το πρασίνισμα πλέον τελειώνει και οι πόροι που λέει η κυβέρνηση ότι θα δοθούν, για παράδειγμα, με την αναδιανεμητική και θα ισορροπήσουν την κατάσταση, πηγαίνει σε συγκεκριμένη μερίδα μεγάλων αγροτικών επιχειρήσεων και επίσης και τα οικολογικά σχήματα που υποτίθεται και αυτά θα αποκαθιστούσαν ένα μέρος από τα χρήματα που υπολείπονται, δεν έχουν προχωρήσει, καθώς δεν υπάρχει η διοικητική στήριξή τους για την εφαρμογή τους. Ο αγροτικός κόσμος, λοιπόν, βρίσκεται σε απόγνωση και αυτό δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά αφορά και την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, καθώς έχει επιπτώσεις και στην κατανάλωση των βασικών αγαθών. Επιπτώσεις που τις βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, όπου, για παράδειγμα, χρειάζεται ένα ολόκληρο μεροκάματο ή και πολλές φορές χαμηλό μισθωτούς και δύο μεροκάματα για να αγοράσεις μία φέτα τυρί και ένα κιλό λάδι. Και η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος παρέμβασης, γιατί πάντα φταίνε οι άλλοι, οι διεθνείς κρίσεις, οι γεωπολιτικές συνθήκες, αλλά δυστυχώς η χώρα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Πρωταθλήτρια στη χαμηλή τιμή στο χωράφι και στην μεγάλη τιμή στο ράφι. Εάν είχατε σήμερα εσείς τα ενία του Υπουργείου, όπως τα είχατε επί κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τι διαφορετικό θα κάνατε, κυρία Τελιγιορίδου? Πολλά διαφορετικά, κύριε Καρυπίδη, και τα έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους όλα αυτά τα χρόνια επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Το πρώτο που θα κάναμε, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, θα είχε έναν προσανατολισμό προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί η χώρα έχει μικρό αγροτικό κλήρο. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι μικρές αγροτικές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία έχουν προκύψει και από το γεγονός ότι δεν υπήρξε μια ουσιαστική διαβούλευση με τον αγροτικό κόσμο. Όσον αφορά, θα σας πω, τις αγρονομικές περιφέρειες, όπου δεν λήφθηκε υπόψη το ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική κατανομή, όπως για τα σιτηρά ή για το ελαιόλαδο. Προβλήματα που αφορούν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, ξέρετε, είναι η μοναδική επιδότηση που πηγαίνει στην παραγωγή. Εκεί λοιπόν δεν υπήρξε ένας προσδιορισμός ουσιαστικής ενίσχυσης συγκεκριμένων παραγωγικών κλάδων, ώστε και ο αγροτικός κόσμος να ενισχυθεί, αλλά και η διατροφική ασφάλεια στην περιοχή μας και η επάρκεια στη χώρα μας να υπάρχει. Επίσης υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ιστορικά δικαιώματα που πηγαίνουν από αναβολή σε αναβολή και δεν υπάρχει καμία, δεν υπήρξε, γιατί τώρα αυτό το ζήτημα έχει τελειώσει τουλάχιστον μέχρι το 2026, για το πώς θα υπάρχει η νέα κατανομή ώστε να ωφεληθούν οι νέοι, οι νεοεισερχόμενοι αγρότες. Επίσης, διαφορετική θα ήταν η πολιτική μας στην εφαρμογή, στην επιλογή και την εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων, τα οποία επίσης θα έπρεπε να είναι πιο κατανοητά, γιατί σήμερα και το γεγονός μόνο της μη κατανόησης τους και της μη συγκεκριμενοποίησης τους, όπως επίσης και της ανεπάρκειας διοικητικής υποστήριξης, προειδεάζει ότι πολλά από αυτά τα κονδύλια θα χαθούν. Σε γενικούς λοιπόν στρατηγικούς στόχους, εμείς θα είχαμε μία κατεύθυνση στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στήριξης της εισόδου νέων αγροτών στον επάγγελμα, στήριξης της σύνδεσης της γνώσης με την παραγωγή, γιατί εδώ ακόμη και το σύστημα ΑΚΙΣ, που ήταν μία από τις προϋποθέσεις στη συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ, βλέπουμε ότι δεν έχει πρακτική εφαρμογή. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα για την ψηφιακή γεωργία, για την γεωργία ακριβίας, αλλά και ζητήματα που αφορούν άμεσα μέτρα που πρέπει να υπάρξουν για την αντιμετώπιση του κόστους της ακρίβειας. Εμείς, για παράδειγμα, μιλάμε για ενεργειακές κοινότητες, αγροτικών κοινοτήτων, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και ιδιαίτερη χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης, πέρα από τους πόρους της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Επίσης, μιλάμε για την μη καταβολή, δηλαδή να μην πληρώνουν οι αγρότες τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην Αγγλία, ώστε να είναι δίκαιο και οριζόντιο σε όσους χρησιμοποιούν αγροτικό πετρέλαιο και να μην υπάρχουν εξαιρέσεις που προκύπτουν από γραφειοκρατικά ζητήματα. Και επίσης, θα έπρεπε να υπάρχει μια αποκατάσταση του εισοδήματος των αγροτών, ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο θα δίνει την δυνατότητα της συνέχισης της αγροτικής δραστηριότητας. Εδώ δεν έχουν γίνει όλα αυτά, με αποτέλεσμα, αντί να αυξάνεται το δυναμικό του αγροτικού κόσμου που ασχολείται με την αγροτική παραγωγή, πάρα πολλοί να εγκαταλείπουν την αγροτική παραγωγή και κυρίως στον κλάδο της κτηνοτροφίας. Υπάρχει στόχος, πιστεύετε, γι' αυτό? Υπάρχει στόχευση να πάμε σε μείωση του αγροτικού πληθυσμού, ή αν θέλετε να έχουμε και εδώ ένα σχέδιο Πισαρίδη που να μιλάει για μεγάλα σχήματα, για να θεωρεί η κυβέρνηση μπορεί να τα ελέγχει και καλύτερα από το να είναι πολύ μικρή και διάσπαρτη? Έχετε δίκιο σε αυτό. Όλα δείχνουν ότι η στόχευση είναι η συγκεντροποίηση της αγροτικής παραγωγής σε λίγα χέρια. Αυτό όμως, ειδικά στη χώρα μας, νομίζω ότι είναι ένα τραγικό λάθος. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ιδιαιτερότητες της δικής μας χώρας. Η χώρα έχει τέτοια γεωμορφολογία και τέτοια κατανομή της αγροτικής γης, για παράδειγμα, σε μικρούς κλήρους, που εδώ θα έπρεπε αυτό να το αξιοποιήσουμε ως πλεονέκτημα για την πολυμορφία, την πολυποικιλία των αγροτικών προϊόντων, και έπρεπε να στοχεύσει η Ελλάδα, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίση, την υγειονομική, για παράδειγμα, που προέκυψε από αγροτοδιατροφικό σκάνδαλο, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίση, θα έπρεπε η χώρα να έχει βασικό στόχο την παραγωγή τροφίμων
ποιότητας, ασφάλειας και ταυτότητας. Βέβαια, βέβαια στη χώρα μας οι αγρότες μας φυλάνε και θερμοπύλες. Έτσι είναι και εθνικοί οι λόγοι να υπάρχουν οι αγρότες μας στη Μεθόριο και στα σύνορα. Σκεφτείτε τι θα γίνει. Λοιπόν, για να βάλω στην κουβέντα. Έχετε απόλυτο δίκιο και να πω σε αυτό ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στη νέα ΚΑΠ στις ορεινές μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας. Έτσι. Ξεκινάω με τη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Πόσο σημαντικό θα ήταν να γνωρίζαμε επιτέλους τι ακριβώς γίνεται με τον ΕΛΓΑΣ, αυτήν την προσπάθεια που γίνεται από εδώ και στο εξής να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγρότης. Ο ΕΛΓΑ είναι πραγματικά ένας οργανισμός που πρέπει να δώσει λύσεις σε προβλήματα της εποχής. Ιδιαίτερα η κλιματική κρίση δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για επιπλέον πόρους. Αυτό λοιπόν που εμείς είχαμε και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα και που είναι και κοστολογημένο, είναι ότι θα πρέπει στον ΕΛΓΑ να υπάρχει μία ισομερής χρηματοδότηση από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι περίπου 170 εκατομμύρια. Το πρώτο λοιπόν όσον αφορά τους πόρους είναι η διμερής χρηματοδότηση και από την πλευρά του κράτους. Το δεύτερο, το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσει επιτέλους η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να συμπεριλάβει νέους ασφαλιστικούς κινδύνους που δεν συμπεριλαμβάνονται. Εμείς το 2019 με την αλλαγή της κυβέρνησης παραδώσαμε την αναλογιστική μελέτη στην κυβέρνηση αυτή και έχει μείνει στα συρτάρια. Και ακούμε από μήνα σε μήνα ότι θα λυθεί. Τώρα πάλι ο τέταρτος κατά σειρά υπουργός της Νέας Δημοκρατίας έχει πει ότι θα επιλύσει αυτό το θέμα με την επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ο οποίος όμως για 5 χρόνια δεν έχει γίνει το παραμικρό. Και το άλλο ζήτημα στον ΕΛΓΑ είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της υποστελέχωσής του, για να μπορούν να γίνουν έγκαιρα οι εκτιμήσεις, να βγαίνουν έγκαιρα τα πορίσματα και να υπάρχει αποζημίωση των αγροτών στη ζημιά τους στο 100%. Κώστας Μαυρίδης και κλείνουμε. Να σας χιουμοριστικά να σας προκαλέσω να πείτε και κάτι θετικό για την κυβέρνηση. Το τελευταίο νομοσχέδιο με τους εργάτες γης λύνει προβλήματα, κυρία Τελιγιορίδου. Κύριε Μακρύδη, εδώ και 4,5 χρόνια όλοι οι αγροτικοί φορείς, όχι μόνο η αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση, λέμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη εργατικών χεριών. Και αυτό έχει προκύψει από τον Ιούλιο του 2019, που ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι να καταργήσει τον ΆΜΚΑ στους αγρότες και στους εργάτες γης. Και αυτό ήταν ένα από τα πολύ σημαντικά αρνητικά μέτρα αυτής της κυβέρνησης, που ιδιαίτερα στην εποχή της πανδημίας που ακολούθησε δημιουργούσε υγειονομική ανασφάλεια. Υπήρξε επίσης μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να υπάρχει άδεια παραμονής για αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί εργάτες γης που για χρόνια δούλευαν στη χώρα μας να ζητήσαν αναζήτηση εργασίας σε άλλες χώρες. Στο τελευταίο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, η τροπολογία που κατατέθηκε είναι σε θετική κατεύθυνση. Για να πούμε ότι πράγματι έρχεται και αντιμετωπίζει εν μέρη όμως το πρόβλημα. Δεν είναι μια οριστική λύση, αλλά είναι μια μεταβατική λύση μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2024 που δίνει την δυνατότητα να υπάρξει από τους εργοδότες αίτηση για την μετάκληση για να υπάρξουν εργάτες γης. Θα σας πω όμως και το εξής. Εδώ και 4,5 χρόνια ο αγροτικός κόσμος φωνάζει και η κυβέρνηση δεν ακούει. Μόλις τα μεγάλα κατασκευαστικά συμφέροντα της χώρας ζητήσανε φθηνά εργατικά χέρια, πήγανε να λύσουν το ζήτημα. Και αυτό μάλιστα αποκαλύφθηκε από τον Υπουργό Επικρατείας του Πακιστάν, ο οποίος είπε 500.000 εργαζόμενοι συμφωνήθηκαν με την κυβέρνηση να έρθουν στην κατασκευή. Νομίζω. Και εδώ φαίνεται, τελεία βάζω, αλλά εδώ φαίνεται και η υποκρισία αυτής της κυβέρνησης, που τώρα δεν την ενοχλούν οι μετανάστες από τρίτες χώρες και πάει περίπατο όλη η ιδεολειπτική της προπαγάνδα για τους φράχτες, για τους μετανάστες που αλλοιώνται. Αλλά σημειώστε το αυτό.
το θέμα με τους εργάτες γης εν μέρη λύνεται επειδή μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες ζήτησαν φθηνά εργατικά χέρια.